τι γίνεται. Μαζί μας ο κύριος Κώστας Χατζησάβας, ο αντιπρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, και ο κύριος Χάρης Χαραλάμπους, ο γενικός γραμματέας της ΠΟΕΔ. Δεν θα έχουμε τον κύριο Χαραλάμπους της ΠΟΕΔ, θα μείνουμε στον κύριο Χατζησάβα. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζησάβα, και καλή χρονιά. Νομίζω δεν τα έχουμε πει ξανά. Βεβαίως, καλή μέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, και βεβαίως καλή χρονιά. Και πάνω απ' όλα με υγεία. Πάνω απ' όλα. Ακούσατε τον κύριο Προδρόμου? Νομίζω έχω ακούσει ένα μεγάλο μέρος των τοποθετήσεων του κυρίου Υπουργού. Στην αρχή όμως δεν είχα ακούσει ακριβώς τι είχε πει. Εντάξει, εγώ αυτό που κρατάω, όπως όλες αυτές οι συζητήσεις για τα της τεχνολογίας μέσα στα σχολεία, είναι και λίγο αφορμές από πλευράς εκπαιδευτικών, καθώς φαίνεται πως καλά τσουλάει το πράγμα, πάει καλά. Όπως έχει πει και ο ίδιος ο Υπουργός, είναι σίγουρα προς τιμή των εκπαιδευτικών που αυτή τη δύσκολη περίοδο δίνουν ό,τι μπορούν, καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες έτσι ώστε να φέρουν σε πέρας το δύσκολο έργο τους. Και πρέπει να πω ότι σίγουρα το έργο των εκπαιδευτικών αυτή την περίοδο και ιδίως όταν εφαρμόζουμε την εξαποστάσεως διδασκαλία είναι πολύ δυσκολότερο από ότι να βρίσκεσαι μέσα στην πραγματική αίθουσα διδασκαλίας και διαζώσεις εκεί να βλέπεις τα παιδιά, να λύνεις τις απορίες τους, τους προβληματισμούς τους και ούτω καθεξής. Όμως οι συνάδελφοι πρέπει να πω, χρησιμοποιώντας τον δικό τους εξοπλισμό, όπως έχει πει και προηγουμένως ο κύριος Υπουργός, και δεν βρίσκει σε καμία περίπτωση, δεν βρίσκουν μάλλον σε καμία περίπτωση να αφορμή για να παραμείνουν στα σπίτια τους ή να πάνε στο σχολείο, χρησιμοποιώντας επίσης και άλλες δικές τους σύγχρονες συσκευές, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό το εκπαιδευτικό τους έργο, νομίζω ότι κάτω από τέτοιες συνθήκες κάνουν ό,τι μπορούν για να φέρουν, όπως είπα στην αρχή, το έργο τους σε όσο πιο καλά επίπεδα μπορεί να γίνει. Διότι, ό,τι και να πούμε, σε καμία περίπτωση, όσο σύγχρονο και να είναι ένα τεχνολογικό μέσο, δεν μπορεί να υποκαταστήσει των εκπαιδευτικών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και τα μαθήματα, οπωσδήποτε, με τη φυσική παρουσία των παιδιών. Αυτό είναι δεδομένο. Είστε προχωρημένοι όμως σε σχέση με άλλες χρονιές όσον αφορά την ύλη? Να σου πω, το έχει αναφέρει και προηγουμένως ο Υπουργός, ότι έχει κερδιθεί κάποιος χρόνος, επειδή δεν έχουν γίνει εκδρομές, δεν έχουν γίνει κάποιες εορτές και ούτω καθεξής, ή κάποιες άλλες εκδηλώσεις εντός των σχολείων. Όμως έχουν χαθεί και αρκετά μαθήματα, ειδικά στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, οι μαθητές δύο εβδομάδες περίπου, όπου είχαν κλείσει τα σχολεία και διδάσκουν τον εξ αποστάσεως. Εκεί ναι, σίγουρα γινόταν μάθημα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν το ίδιο όπως γινόταν στις υπόλοιπες επαρχίες. Κατά συνέπεια, από τη μια, ναι, έχει κερδιθεί κάποιος διδακτικός χρόνος, αλλά δεν μπορούμε να πούμε, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι η ύλη η οποία καλύπτουμε μέσα από την εξαποστάσεως διδασκαλία είναι ότι είναι το ίδιο σαν να βρισκόμαστε μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Εντάξει, αυτό είναι το μόνο δεδομένο, κύριε Χατζησάβα, δεν πρέπει να το αφισβητεί κανείς. Πάντως, πάμε τώρα στο θέμα των εξετάσεων τετραμήνων. Έκλεισε, δεν θα γίνουν οι εξετάσεις. Τι αναμένετε τώρα εσείς οι εκπαιδευτικοί? Πρέπει να πω καταρχάς ότι η οργάνωση μας είναι ικανοποιημένη από την απόφαση του Υπουργού, του ίδιου του Υπουργού Παιδείας. Νομίζω ότι ορθώς έχει λάβει αυτή την απόφαση στο κοινό αίτημα τόσο της ΟΕΛΜΕΚ όσο και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Γονέων αλλά και των μαθητών. Νομίζω ότι οι συνθήκες οι οποίες όλοι βιώνουμε είναι πάρα πολύ δύσκολες, είναι ιδιαίτερες συνθήκες. Προκύπτουν πολλαπλά προβλήματα, πρέπει να πω. Κατά συνέπεια, θα ήταν έτσι μια αδικία σε βάρος μεγάλου αριθμού μαθητών να διεξάγονται αυτές οι εξετάσεις στο τέλος του πρώτου τετραμήνου. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι ορθώς έλαβε αυτή την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα. Σε σχέση με την κατάσταση με τα δίχτυα, κύριε Χατζησάβα, ένα θέμα που θέτουν συνεχώς οι εκπαιδευτικοί, ότι δεν υπάρχει επάρκεια σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο στα σχολεία. Ακούσαμε προηγουμένως τον Υπουργό να λέει: μην ακούτε δεξιά-αριστερά τι σας λένε. Είναι σε μερικά πολύ συγκεκριμένα σχολεία που εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα. Να σας πω, δεν είναι θέμα τι να ακούει ο κάθε ένας και τι να μην ακούει. Αλλά στην πράξη είδαμε όλοι ότι την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή δυστυχώς αριθμός γυμνασίων δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Όταν λέτε αριθμός, για να μιλάμε συγκεκριμένα, κύριε Χατζησάβα, αριθμός είναι και τα δύο σχολεία, είναι και τα 20. Σίγουρα. Δεν μπορώ να καθορίσω αυτή τη στιγμή συγκεκριμένων αριθμών, αλλά από τη στιγμή που υπήρχαν γυμνάσια σε όλες τις επαρχίες, νομίζω ότι είναι ένας αριθμός ο οποίος θα πρέπει να δοθεί λύση σε αυτό το ζήτημα. Υπήρχαν σχολεία όπου σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να λειτουργήσει η εξαποστάσεως διδασκαλία.
Και μιλώ πάντοτε για τα γυμνάσια. Δεν κάνω αναφορά αυτή τη στιγμή στα λύκεια, όπου τα λύκεια έχουν δοκιμαστεί πριν τα Χριστούγεννα. Και στη συντριπτική του πλειοψηφία, αν εξαιρέσουμε 2-3 λύκεια, νομίζω ότι δούλεψε ομαλά η εξ αποστάσεως διδασκαλία. Στα γυμνάσια όμως πράγματι παρουσιάστηκε πρόβλημα. Υπήρχαν σχολεία που δεν μπορούσαν καθόλου να εργαστούν εξ αποστάσεως. Υπήρχαν σχολεία όπου εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις μέρες, βρισκόταν η ΣΥΕΤΑ, πρέπει να πω. Ήμουν παρόν και το είδα αυτή τη στιγμή, αυτό το γεγονός. Βρισκόταν η ΣΥΤΑ, προσπαθούσε να κάνει αναβάθμιση, άρχισε να δουλεύει εξ αποστάσεως η διδασκαλία και ξαφνικά έπεσε το σύστημα. Την περασμένη Παρασκευή, πρέπει να πω, είχαμε μια συνάντηση, τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Παιδείας και θίξαμε ακριβώς αυτό το ζήτημα. Και ο ίδιος Υπουργός Παιδείας, ζητήσαμε και εμείς από τον Υπουργό Παιδείας, εκεί όπου υπάρχουν ευθύνες, να καταλογίσει ευθύνες. Εάν η αρμόδια αρχή δεν προχώρησε στην αναβάθμιση του δικτύου, όπως υποσχόταν μέχρι τον Δεκέμβριο, τότε ναι, θα πρέπει να ζητηθούν εξηγήσεις. Και νομίζω αυτό μας έχει πει ο Υπουργός Παιδείας, ότι θα ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία να δώσει τον κατάλογο των σχολείων όπου έχει γίνει η αναβάθμιση, και τότε νομίζω ότι θα πρέπει να ενημερωθούμε κι εμείς. Να παραμένουμε. Θα η ΣΥΤΑ, όπως μας έχει πει ο Υπουργός, θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις, να δούμε τι θα γίνει. Και κλείνοντας, τι θα γίνει με την αξιολόγηση την προφορική των μαθητών της Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου. Καταλαβαίνουμε, μπορούμε μέσα από την τηλεκπαίδευση να καταλάβουμε τη συμμετοχή των μαθητών. Μιλούμε για την πρώτη και δευτέρα τάξη ηλικίου. Ακριβώς. Τα παιδιά αυτά θα πάρουν την προφορική αξιολόγηση για τα εξεταζόμενα μαθήματα και ακολούθως, όπως έχουμε μπει, όπως έχουμε συζητήσει και την περασμένη Παρασκευή με τον Υπουργό Παιδείας, θα αξιολογηθούν στο τέλος της σχολικής χρονιάς γραπτώς για όλων τα μαθήματα που έχουν διδαχτεί για όλη τη σχολική χρονιά, τα εξεταζόμενα βασικά. Εκεί βεβαίως πρέπει να πω ότι η αξιολόγηση των παιδιών, η γραπτή αξιολόγηση, θα είναι αντικείμενο συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών οργανώσεων, ουσιαστικά της ΟΕΛΜΕΚ, της Συνομοσπονδίας Γονείων, αλλά και του Υπουργείου Παιδείας. Υπάρχουν κανονισμοί, πρέπει να πω, που λέει ότι σε περίπτωση που δικαιολογημένα μαθητές δεν παρακάθονται στις γραπτές εξετάσεις του πρώτου τετραμήνου, τότε παρακάθονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς για όλη τη σχολική χρονιά. Όμως είναι κάποια λεπτά σημεία τα οποία θα πρέπει να δούμε σίγουρα με το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές όμως αυτές τις μέρες θα ενημερωθούν για την προφορική αξιολόγηση των εξεταζομένων μαθημάτων τους, που αντιστοιχεί στο 60% της βαθμολογίας τους ουσιαστικά, με βάση την νομοθεσία. Πολύ καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Χατζησάβα, να είστε καλά. Και εγώ το ίδιο. Καλή υπομονή και επιστροφή από Φεβρουάριο σχολεία. Ελπίζουμε και από το Φεβρουάριο θα επιστρέψουμε να είναι κάτω από κανονικές συνθήκες για να μπορέσουμε να ασκήσουμε το εκπαιδευτικό μας έργο, αλλά και παιδαγωγικό πάνω απ' όλα, με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Μάλιστα. Σας χαιρετούμε.